Νομίζω θα έχει πλάκα. Ας ανοίξουμε τα καπάκια. Β' ξεκίνα. Α, όχι. Τι τρομερό ξεκίνημα. Αγκαφερό θα έλεγα. Θα πρέπει να φάω αυτόν τον κάκτο. Είναι τόσο τρομακτικός. Σίγουρα θα πονέσω. Εντάξει, ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Αϊ, πονάω. Μήπως να τελειώσω. Φυσικά και όχι. Φάε πιο γρήγορα. Έχω μια ιδέα. Γιατί να κάνω κακό στον εαυτό μου όταν μπορώ να κόψω όλα τα αγκάθια. Έχω και μια σωστή λαβίδα. Ταραμ! Τώρα δεν χρειάζεται να υποφέρω. Ελπίζω ο κάκτος να είναι τουλάχιστον νόστιμος. Λοιπόν, πώς είναι? Το έφαγες τόσο γρήγορα, σαν να ήταν γλυκός. Όχι τίποτα τέτοιο, αειδιαστικός είναι. Ναι, φαίνεται. Τώρα είναι η σειρά μου να ανοίξω. Κάτσε, πρώτα οι κυρίες. Πήρα και τόσο νόστιμο παγωτό. Πρέπει να το φάω γρήγορα. Βίτα, πού πήρες το παγωτό μου? Φέρ' το πίσω. Όχι, βλέπεις, έχεις στρογγυλές μπάλες, που σημαίνει ότι είναι δικές μου. Bingo. Ξέρω πώς θα το διορθώσω. Μετά από τη ζεστή επεξεργασία, οι μπάλες θα γίνουν υγρές και το χωνάκι είναι τριγωνικό. Όλα μέσα θα είναι δικό μου. Έτοιμο. Πόσο νόστιμο. Θα λυπόμουν πολύ αν έδινα από παγωτό στη Βίτα. Είναι φοβερό. Άλεξ, τώρα μπορείς να ανοίξεις το καπάκι σου. Wow, πω, τι ομορφιά. Τόσο ορεκτικό σάντουιτς. Θέλω να το ορμήξω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι ωραίο να ξέρω ότι δεν χρειάζεται να το μοιραστώ με κανέναν. Όλο αυτό είναι δικό μου. Δικό σου λες? Έχω σχέδιο να πάρω και το σάντουιτς. Άλεξ, η Βίτα σε καλή. Τώρα το μαχαίρι θα με βοηθήσει να μετατρέψω ένα τετράγωνο σάντουιτς σε δύο τριγωνικά. Συγγνώμη, Άλεξ, αλλά έπρεπε να το κάνω. Ξέρεις, και εγώ πεινάω πολύ. Πω έτσι, ας δούμε πώς σου αρέσει ένα σάντουιτς με την τριγωνική πιπεριά. Νομίζω θα είναι διασκεδαστικό. Νόστιμο. Κρίμα, Άλεξ, που δεν τρως εσύ αυτά τα σάντουιτς. Όχι, καθόλου κρίμα. Awesome. Αλλά εδώ κάτι δεν πάει καλά. Α, έχει πιπέρι στο σάντουιτς, βοήθεια. Έχω κάτι να βοηθήσω να σβήσεις τη φωτιά. Πιέστο. Παρακαλώ, δώστο μου. Όχι, τι ήπια. Wow, τι παράσταση. Ας δούμε τι μας περιμένει σε αυτόν τον γύρο. Η Βίτα έχει πατατάκια, αλλά τι γίνεται με μένα? Wow. Ελπίζω να είμαι τυχερός. Α, όχι, δεν είμαι ο σκύλος σου για να τρώω σκυλοτροφή. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Μπορείς να περιμένεις, γιατί θα φάω πρώτη εγώ. Θέλω να τελειώσω γρήγορα αυτό το καρπούζι. Πόσο ζουμερό είναι, ακριβώς για μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα. Ξέρω πως μπορώ να πάρω και εγώ το καρπούζι με τη βοήθεια ενός ειδικού κουταλιού. Okay. Περίμενα, Κέισι, θα είναι πιο εύκολο. Ευχαριστώ πολύ, είναι πραγματικά βολικό. Awesome. Μόνο τώρα το καρπούζι είναι δικό μου, γιατί το κόβεις σε στρογγυλά κομμάτια. Κοίτα πιο προσεκτικά την επόμενη φορά. Αυτή η ιστορία με το καρπούζι θα σου διδάξει πολλά. Ναι, θα σου πω τώρα, πάρε. Δεν πέτυχες, μπορείς να πετάς όσο θες. Κι εγώ θα φάω το καρπούζι. Εξαιτίας σου μου έχει μείνει μόνο λίγο καρπούζι. Αλλά τουλάχιστον μπορώ να φάω τα περισσεύματα χωρίς τη βοήθεια κανενός. Τι νόστιμο. Είμαι έτοιμη. Βίτα, ήρθε η σειρά σου. Νομίζω τα πατατάκια θα είναι πολύ νόστιμα. Ειδικά τα Pringles τα λατρεύω. Κι εγώ. Και δεν μπορώ να απαλλαγώ από τη χαρά να στερήσω τη Βίτα από πατατάκια. Είναι καλό που γι' αυτό χρειάζεται απλώς να ανακοινήσω το πακέτο. Παράξενο, γιατί είναι άδειο? Πού είναι τα πατατάκια? Τι εφιάλτης, ποιος τόλμησε να το κάνει αυτό? Τα πατατάκια είναι νόστιμα σε οποιαδήποτε μορφή. Εγώ πρέπει να φάω τη σκυλοτροφή. Τι αηδία. Μυρίζει απέσια.
Νομίζω θα κάνω εμετό. Ας μην το φάω. Θα το φας. Δείτε μόνο πόσο άσχημο είναι. Τουλάχιστον πρέπει να δοκιμάσω. Είναι χάλια. Βδέλυγμα. Η σκυλοτροφή πρέπει να τρώγεται από ειδικά πιάτα. Πες ευχαριστώ, έχω ένα για σένα. Ναι, ευχαριστώ. Το φαγητό φαίνεται ακόμα χειρότερο σε αυτό το μπολ. Απλώς δεν μπορώ να το φάω με ένα κουτάλι. Θα σε βοηθήσω. Το βασικό είναι να μην κουνηθείς. Τα πετύχω πάντως. Πάρε. Σου αρέσει? Δεν έχω δοκιμάσει τίποτα χειρότερα στη ζωή μου. Νομίζεις ότι είναι αστείο? Τώρα θα σας δείξω τι είναι πραγματικά το αστείο. Πώς τολμάς! Βρωμάμε σαν τα σκυλιά! Αυτό είναι αστείο! Κορίτσια, ποια πιστεύετε ότι θα είναι τυχερή αυτή τη φορά? Τώρα θα μάθουμε! Σίγουρα όχι εγώ! Εγώ είμαι τυχερός! Λατρεύω τα σούσι! Κι εγώ πήρα σοκολάτα! Και πολύ νόστιμη! Είναι πολύ δύσκολο να τη βρεις στα καταστήματα, οπότε γίνεται ακόμα πιο πολύτιμη! Ξέρω ότι σε όλους ήδη τρέχουν τα σάλια, αλλά δεν πρόκειται να μοιραστώ. Τι νόστιμο! Awesome. Θέλω απλώς να αρμίξω γρήγορα όλες αυτές τις τριγωνικές φέτες. Είναι ωραίο που μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά πρώτα πρέπει να δείξω μερικά κόλπα καράτε. Αυτό είναι! Awesome. Τώρα όλοι ξέρουν ότι η Κέισι μπορεί να αντιπιτεθεί. Και τώρα θα σας δείξω ένα κόλπο. Να πιάσω τη σοκολάτα με το στόμα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο καθένας μπορεί να πιάσει μια φέτα. Αλλά το να πιάσεις ένα ολόκληρο μάτσο φέτες είναι πολύ πιο δύσκολο. Και δεν έπιασα ούτε ένα. Τι κρίμα! Εντάξει, σιγά! Το κυρίο πράγμα είναι ότι τώρα μπορώ να φάω τα σούσι μου. Πρώτα πάρε τα ξυλάκια. Όχι, δεν έχω καταφέρει ποτέ να φάω με αυτά. Αν ξεκινήσω να μάθω τώρα, σίγουρα δεν θα φάω ούτε ένα πράγμα. Αλλά ποιος με εμποδίζει να χρησιμοποιώ διαφορετικά τα ξυλάκια? Για παράδειγμα, να βάλω τα σούσι έτσι και να τα φάω. Είναι σούπερ άνετο και τα χέρια είναι καθαρά. Έλα να μοιραστείς. Όχι, τι τα θες τα σούσι? Σε περιμένουν πολλά ζουμερά λεμόνια. Φαντάζομαι πόσο ξινά είναι. Ω, φύγε! Δεν ήξερα ότι τα λεμόνια επιστρέφουν σαν μπούμεραν. Φύγε έξω, είπα! Φαίνεται ότι είναι τώρα το πεπρωμένο σου. Χαζές κανόνες της πρόκλησης, ναι. Μόλις κατάλαβα πως να κάνω τα λεμόνια λιγότερο αειδιαστικά. Πρέπει να τα ξεφλουδίσω. Awesome! Wow! Άλεξ, συγγνώμη. Αν και το νέο σου χτένισμα ταιριάζει με το κίτρινο μπλουζάκι σου. Εντάξει, βλακίες, τέλος. Είναι η ώρα για φαγητό. Νομίζω ότι το λεμόνι με έκανε να μικρύνω λίγο. Χρειάζομαι ένα αναζωογονητικό ντους. Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Wow, έπρεπε να δεις το πρόσωπό σου. Όχι τα κρεμμύδια, δεν θέλω να βρωμίσω. Wow, τι τεράστια φέτα πίτσα, φοβερό. Κι εγώ έχω ποπκάντι, το λατρεύω. Ελπίζω να μην σας πειράζει αν πρώτα ασχοληθώ με αυτό το άσχημο κρεμμύδι. Πραγματικά δεν θέλω να το αφήσω για αργότερα. Λοιπόν, είναι νόστιμο. Σταμάτα να με κοροϊδεύεις. Μου είναι πραγματικά δύσκολο. Αν ήξερες πόσο βδελυρό είναι. Αν έπαιρνες μια μπουκιά, θα έκανες με το αμέσως. Φαίνεται ότι θα κάνω κι εγώ. Βρώμα! Με συγχωρείτε. Για να δω. Εντόπισα στρογγυλά λουκάνικα στη πίτσα της Κέισι. Σημαίνει ότι είναι δικά μου. Τι ωραίο να ανακαλύπτεις ξαφνικά ότι σε περιμένουν τέτοιες λιχουδιές. Και αν κόψεις ένα μικρό κομμάτι, μπορείς να το κάνεις τετράγωνο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσω να τσιμπήσω. Απλά να μην λερώσω τα χέρια μου. Πρέπει να φάω και το ποπκάντι. Πώς τολμάς? Ντροπή σας! Είναι δική μου πίτσα! Το κομμάτι είναι τετράγωνο, που σημαίνει ότι είναι δικό μου. Δεν μου μένει σχεδόν τίποτα. Εντάξει, είναι καλό που δεν μου έκλειψαν τα πάντα. Τουλάχιστον μπορώ να απολαύσω κάτι.
Και με περιμένει ένα ολόκληρο πακέτο pop candy. Θέλω πολύ να το φάω. Φαίνεται υποσχόμενο. Wow, πράγματι σούπερ. Ούτε καν να το σκέφτεστε. Θα το φάω μόνος μου. Πόσο νόστιμο. Πόσο νόστιμο, θέλω περισσότερα. Ο άπλιστος Άλεξ δεν μπορεί παρά να βάλει στο κεφάλι του. Αχα, αυτό είναι καλύτερο, θα ξέρεις πώς να συμπεριφέρει. Πού βρεθήκαμε? Νομίζω ότι αυτή είναι μια νέα πρόκληση. Πόσο ενδιαφέρον! Μπορώ να ξεκινήσω? Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει κάτι νόστιμο σε αυτό το κυβότιο. Δεν μάντεψα σωστά, αλλά είναι επίσης πολύ ωραία. Υπάρχει ένα βουνό από ποπίτ. Είναι λίγο περίεργα, μυρίζουν πολύ νόστιμα. Wow, είναι ζελέ. Μίλα, έχεις τρελαθεί. Δεν μπορείς να φας το λάστιχο. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν είναι λάστιχο, είναι ζελέ. Πόσο νόστιμο είναι. Θέλω να φάω τα πάντα με τη μία. Δύσκολα χωράει στο στόμα μου, αλλά το αντέχω. Πόσο τυχερή είσαι. Ζηλεύουμε. Αυτό είναι σίγουρο, θα ήθελα να δοκιμάσω. Ήταν νόστιμο, αλλά παραέφαγα. Ίσως τότε να μας δώσεις το τελευταίο πόπι. Προτείνω να το πάρουμε μόνοι μας και να μην ρωτάμε κανέναν. Βλέπω τα πάντα. Μην αγγίζετε το πόπιτ μου. Μια χαρά θα το φάω. Εντάξει, τότε θα δω το κυβότιό μου. Τι είναι αυτό? Δεν πιστεύω τα μάτια μου. Φαίνεται ότι κινείται. Όχι, είναι ζωντανά σκουλίκια. Τι εφιάλτης, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου, Τζούλη. Πάρτα μακριά μου. Φαίνεται ότι τα σκουλίκια σου πήγαν κατευθείαν στη μήλα. Έκανες, Τζούλη, τώρα πάρτα όλα. Ηρεμία, χρειαζόμαστε μια ηλεκτρική σκούπα. Η Μίλα έχει ένα σκουλίκι ακριβώς κάτω από τη μύτη της. Δεν είναι καθόλου αστείο, Άλεξ, βοήθεια. Μην ανησυχείς, θα το πάρω και αυτό. Κλείσε τη σκούπα, μου ρούφιξε τα χείλη. Ναι, ήταν αστείο. Wow, κοίτα τι έπαθε η Μίλα. Τα χείλη μου είναι σαν πρισμένα πυροσκή. Εσείς φταίτε. Ο Άλεξ φταίει, γελούσε όλη την ώρα και έχασα την προσοχή μου. Ήρθε η ώρα να τον διδάξουμε. Τι έκανες, Τζούλη? Το στόμα μου είναι γεμάτο σκουλίκια. Τώρα μπορούμε να γελάσουμε εμείς. Και εσύ ξέχασες εντελώς το κυβωτιό σου. Υπάρχει ένα περίεργο βάζο εδώ μέσα. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Ίσως αξίζει μια δοκιμή. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται? Κάτι μου συμβαίνει, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Μίλα, κοίτα, ο Άλεξ έχει γίνει μικροσκοπικός. Ακριβώς, το ταιριάζει, φαίνεται χαριτωμένος. Άλεξ, κρατήσω, θα σε σηκώσω στο τραπέζι. Ευχαριστώ, Μίλα, αλλά θα μπορούσες να ήσουν λίγο πιο προσεκτική. Σε λατρεύουμε, Άλεξ, μείνε πάντα έτσι. Μέχρι τώρα μου αρέσει. Ω, Πόπι, μπορώ επιτέλους να το δοκιμάσω. Αλλά και να πηδήξω πάνω του τέλεια. Είναι ακόμα καλύτερο από ένα τραμπολίνο. Τι κάνεις, Άλεξ? Απολαμβάνω τη ζωή. Ωστόσο είναι πολύ χαριτωμένος. Σας στέλνω αυτό το αέρινο φιλί. Τέλος, σταματάω να πηδάω, κουράστηκα. Ίσως τότε μπορούμε να παίξουμε λίγο. Σιγά, δεν πρόκειται να κάνω βλακίες. Δεν ήταν απαραίτητο να με δαγκώσεις. Θα μπορούσες απλώς να πεις όχι. Αλλά αυτό δεν θα είχε πλάκα. Μιλάς για πλάκα? Τώρα θα σου δείξω τι είναι πραγματική διασκέδαση. Πάλεψε. Τι σκέφτεσαι, Τζούλη? Θέλει να νικήσω το σκουλίκι. Πανεύκολο, θα το βάλω κάτω με το ένα μου χέρι. Δεν τα πας και τόσο καλά. Έχω ακόμα την ευκαιρία να ανακτήσω. Μπράβο, Άλεξ, κερδίζεις. Πάρ το ανόητο σκουλίκι. Σε λίγο θα κερδίσω. Και κέρδισα. Τη δύναμη, σούπερ! Μας έκπληξες! Υποθέτω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψω. Έγινες όπως πριν! Ναι, και το χαίρομαι! Μπορώ να ξεκινήσω εγώ αυτή τη φορά? Δεν μας πειράζει!
Πόπο, το βλέπετε? Πήρα ένα ολοκένουργιο iPhone. Τι υπέροχο που είναι. Σιγά, αυτός δεν είναι λόγος να καπιέσαι. Πρέπει όλοι να με ζηλέψετε, δεν θα έχετε ποτέ τέτοιο τηλέφωνο. Άλεξ, μην έξω από τη φώτα μου. Δώσ' το μου, θα σου πάρω το τηλέφωνο. Αν κατάλαβε, δεν θα σταματήσουν ποτέ. Δώστε το σε μένα, αρκετά. Τι κάνεις, μίλα. Δώσε μου το τηλέφωνο μου πίσω. Μη με ενοχλείς, παίζω. Βασικά θέλω κι εγώ. Και λοιπόν, δεν με νοιάζει. Τι έχετε κάνει? Οχ, όχι, σας έπεσε το τηλέφωνό μου. Οχ, είναι άβολο. Τι του έγινε, Άλεξ, πες μου. Καλύτερα να μην το δεις. Όχι, όχι αυτό. Έσπασε η οθόνη. Λυπάμαι, Τζούλη, δεν το θέλαμε. Ας μην τσακωθούμε. Να δούμε τι έχω στο κυβωτιό μου. Νομίζω ότι ακούω ένα περίεργο ήχο. Τι είναι αυτό που δεν μπορώ να πάρω? Φαίνεται να μου διαφεύγει. Δεν πιστεύω τα μάτια μου. Είναι ένας βάτραχος. Σοβαρά μιλάς, δεν γίνεται. Κάποιος να μου το βγάλει από το κεφάλι. Λυπάμαι, αλλά δεν θα τον αγγίξω. Φαίνεται σαν να τον ξεφορτώθηκα. Όχι, απλώς πήδηξε πάνω μου. Έχει πολύ πλάκα. Τι γλοιώδης, πάρτον. Τι έκανες, Τζούλη? Παραλίγο να τον καταπιώ. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να τον φοβόμαστε τόσο πολύ. Κοίτα πόσο χαριτωμένος είναι. Και αν είναι ένας μαγεμένος πρίγκιπας, θα προσπαθήσω να φιλήσω τον βάτραχο για να σπάσω το ξόρκι. Λοιπόν, λειτουργεί. Η Μίλα φίλησε τον βάτραχο. Και λοιπόν, έπρεπε να τσεκάρω. Κι εγώ πρέπει να τσεκάρω τι έχω στο κυβωτιό μου. Υπάρχει ένα υψηλό καπέλο εδώ. Δεν ξέρω τι να το κάνω. Φόρεσέ το, μπας και σου πάει. Πρόσεχε, Μίλα, ο βάτραχός σου το σκάσε ξανά. Κοιτάξτε τι συνέβη. Έγινε σοκολατένιος. Και πραγματικά έγινε. Ναι, είναι σίγουρα σοκολάτα, τι νόστιμο. Κατάλαβα πως λειτουργεί το καπέλο σου. Και εγώ ξέρω ήδη τι να βάλω εκεί. Τι κάνεις, Τζούλη? Έγινε ήδη, μετέτριψα το σπασμένο μου τηλέφωνο σε σοκολάτα. Ωραία ιδέα. Πόσο νόστιμο είναι. Λοιπόν, πρέπει να μετατρέψω κι εγώ κάτι, αλλά δεν έχω τίποτα. Κοίτα, Τζούλη, ο Άλεξ έχει γίνει σοκολάτα. Τι κάνεις, Μίλα? Τι θες με το δάχτυλό του, σταμάτα! Δεν πρέπει να το φας. Έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα. Ξέρω πώς να φέρω πίσω τον Άλεξ, απλά πρέπει να βγάλουμε το καπέλο. Ευχαριστώ, Τζούλη. Είναι η σειρά μου να είμαι πρώτος. Φαίνεται ότι πήρα μια νοστιμιά αυτή τη φορά. Wow, σέικ σοκολάτας. Φαίνεται τέλειο, θα μοιραστείς? Πρώτα πρέπει τουλάχιστον να το ανοίξω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς εμάς. Πρέπει να γυρίσουμε έτσι. Ευχαριστώ. Τώρα θα μοιραστείς μαζί μου? Φυσικά και όχι, πώς το σκέφτηκες αυτό? Θα τα πιω όλα μόνος μου. Είναι πολύ νόστιμο. Απλιστός, και σε βοήθησα. Εντάξει, τότε πάρτο. Τι κάνεις, Τζούλη? Θα μου χύσεις όλο το σέικ. Και αν μοιραζόσουν, θα σου είχε μείνει. Πολύ αστείο. Είναι η σειρά της Μίλας. Δεν θέλω να το ανοίξω. Σίγουρα υπάρχει κάτι άγευστο μέσα. Ω, βρωμερό ψάρι, σας είπα. Και τι να το κάνω? Δεν μπορώ να το βάλω στο στόμα μου. Πάει γρήγορα, αλλιώς θα πνιγούμε. Μα δεν θέλω. Εντάξει, μόνο για σας μπορώ να το κάνω. Πόσο αειδιαστικό, τι φρίκι. Δεν θα ξαναφάω ψάρι στη ζωή μου. Έχει μείνει ακόμα, τελείωσέ το. Εντάξει, εντάξει. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να το φάω ολόκληρο. Απίστευτο, πώς είναι δυνατόν? Δεν πίστευα ότι η Μίλα ήταν ικανή για κάτι τέτοιο. Πρόσεχε, μου πέταξες το ψαροκόκαλο στο πρόσωπό μου. Αλλά ήταν αστείο. Όχι, δεν ήταν. Άνοιξε το κυβωτιό σου, Τζούλη. Εδώ είναι ένα γλυκάκι. Και τι να το κάνω? Μάλλον να το φάω και αυτό. Νόστιμο, αλλά πολύ πολύ μικρό. Παράξενο γλυκό. Συμφωνώ.
Τι μου συμβαίνει? Το πρόσωπό σου είναι καλυμμένο με γλυκά. Και τα χέρια επίσης, wow. Το σοκολατάκι ήταν μαγικό. Κοίτα, στη θέση των παλιών γλυκών εμφανίζονται νέα γλυκά. Okay. Μπορώ να το δοκιμάσω κι εγώ? Τέλεια, πόσο νόστιμο. Κοίτα, τώρα έχω καλυφθεί με γλυκά. Σούπερ, πόσο μου αρέσει. Θέλεις, Μίλα? Όχι, ευχαριστώ. Τι περίεργη που είναι. Ωραία νέα κυβότια. Είμαι έτοιμη να ανοίξω το δικό μου. Παπό, έχει μέσα ένα κουτάκι μερέντα. Ακριβώς, πόσο μεγάλο είναι. Πρόσεχε που πετάς τα σκουπίδια σου, Τζούλη. Αχ, πόσο πονάει. Συγγνώμη, η μερέντα με έκανε τόσο απρόσεκτη. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Δείτε πόσο σοκολατένια είναι. Είναι μια απόλυτη απόλαυση. Θέλω κι εγώ. Τέλεια. Έχω ακόμα μερικά, ευχαριστώ. Μην τολμήσεις να πλησιάσεις ξανά τη μερέντα μου, Άλεξ. Δεν θα τη δώσω σε κανέναν. Τζούλη, είσαι βρώμικη. Και λοιπόν... Όχι, το χέρι μου έχει κολλήσει στο βάζο. Φαίνεται ότι κάποιος χρειάζεται επίγουσα βοήθεια. Τράβα, Άλεξ, δεν θέλω να μείνω έτσι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Τραβάω, αλλά δεν βγαίνει. Βοήθεια. Όχι, πέφτω. Εσύ μου ζήτησες να τραβήξω. Πω, έχω τώρα ένα βαζάκι μερέντα. Αν θέλετε να με ρωτήσετε πώς τα πάω, είμαι μια χαρά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλαμε να ρωτήσουμε. Γιατί πήρες τη μερέντα μου? Ευτυχώς έχει μείνει λίγο. Ναι, είναι η ώρα να δω τι έχω στο κυβωτιό μου. Φέρτε τις μάσκες αερίων. Είναι μπλε τυρί. Δεν θα χρειαστούμε τις μάσκες αν το φας αμέσως. Νομίζω ότι η Μίλα χρειάζεται τη φιλική μας βοήθεια. Βασικά όχι, δεν ζήτησα βοήθεια. Και νομίζω ότι λειτουργήσε. Σχεδόν έφαγες τα πάντα. Πώς είναι αυτό δυνατόν? Πάω να κάνω εμετό τώρα, δεν αντέχω. Είναι καλό που όλα λειτουργήσαν. Έμεινε μόνο το μυστηριώδες κυβωτιό μου. Μοιάζει με μαύρη τρύπα μέσα. Εδώ είναι τα χαρτιά μου. Okay. Ωραία, περάστε. Wow, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Δεν είναι γυναίκα, είναι μια θεά. Και περπατάει κατευθείαν προς το μέρος μου. Τι όμορφη κοπέλα. Κάνει πολύ ζέστη εδώ. Να το διαβατήριό μου και μέσα είναι το εισιτήριο. Okay, ευχαριστώ. Ναι, σίγουρα θα στερούμε την αντρική προσοχή σήμερα. Καλή διαμονή, αγόρια. Ήρθε η ώρα να αναχωρώ. Τρέχα, ίσως την προλάβουμε. Λοιπόν, και πού πάτε εσείς? Παιδιά, δείξτε μου τα εισιτήριά σας. Να το αεροπλάνο μου. Τι υπέροχες φόρμες, όχι σαν εμένα. Πω. Λοιπόν, επιτέλους, πόσο κουράστηκα να περπατάω με αυτά τα πράγματα. Γεια σας, γλυκά μου. Έχετε λείψει πολύ στη μαμά. Ωχ, μπερδεύτηκα. Ας ταξιδέψουμε, ομορφιές μου. Γεια σας, το εισιτήριό σας. Όλα καλά, αλλά δυστυχώς με τον σκύλο δεν επιτρέπεται, όπως και με άλλα ζώα. Έχω μια υπέροχη ιδέα και ένα υπέροχο καπέλο μέσα στο οποίο θα κρύψω το αγαπημένο μου κουνέλι. Γεια σου, Μπούμπι. Μην ανησυχείτε, θα μείνει μαζί μου. Το διαβατήριό σας, κυρία. Όλα είναι καλά και τώρα ένας μικρός έλεγχος. Τι? Έλα τώρα. Απαγορεύονται αυστηρά τα ζώα στο αεροπλάνο. Αλλά μην ανησυχείτε, το κατοικιδιό σας θα σας περιμένει και θα είναι εδώ μέχρι να επιστρέψετε. Γεια σας, κύριε, μπορώ να ελέγξω το καπέλο σας? Ναι, τότε θα σας δείξω ένα κόλπο. Χόκος πόκος και το διαβατήριο είναι εδώ. Wow, δεν γίνεται. Έλα, δώστε γρήγορα το καπέλο για έλεγχο. Παράξενο. Με συγχωρείτε, περάστε. Και πίσω τίποτα, εντάξει. Χαιρετίσματα. Ελάτε γρήγορα, κύριε. Το κονέλι μου έμεινε εκεί μόνο του. Συγγνώμη, γλυκιά κυρία, αλλά ξέρω πως να σας βοηθήσω. Ένα μικρό κόλπο και ο γούνινος φίλος σας θα είναι δίπλα σας. Τώρα ένα λεπτάκι, το νιώθω, να το. Wow, σας ευχαριστώ.
Όλα καλά, κανένα σημάδι από ζώα, περάστε. Γεια σας. Ναι, τα χαρτιά είναι εντάξει, αλλά το καλάθι θέλει έλεγχο. Όχι, είναι η γάτα μου, το ξέρω. Ο κύριε, σας είπαν ποτέ ότι έχετε ένα υπέροχο προεξέχον πηγούνι. Μπορώ να σας βγάλω φωτογραφία? Λοιπόν, γιατί όχι, αλλά περίμενε λίγο. Πρώτα πρέπει να φτιάξω τα μαλλιά μου. Τώρα είμαι έτοιμος. Ωραία. Δούλεψε. Και τώρα πρέπει να τρέχω γρήγορα στο αεροπλάνο. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Τι είναι αυτό? Άδειο καλάθι? Νιώθω ότι ήταν μέσα ένα ζώο. Χαίρετε. Παρακαλώ, περάστε. Thank you. Λοιπόν, εδώ είναι η θέση μου. Τώρα μπορώ να σε αφήσω έξω, γατούλη μου. Ω, τι γλυκό, μπορώ να το χαϊδέψω. Φυσικά. Τι καλή γάτα. Ω, τι μου συμβαίνει, αλλεργία. Γεια σας, καλό ταξίδι. Καλό απόγευμα, ας δούμε τα έγγραφα και να κάνουμε έλεγχο. Φέρνετε ζώα? Δεν φαίνεται, τότε παρακαλώ. Περιμένετε ένα δευτερόλεπτα. Με πιάσανε. Χάμστερ, χωρίς εξαιρέσεις, τα κατοικίδια απαγορεύονται. Τι κρίμα. Τι αυστηροί κανόνες υπάρχουν εδώ. Σίγουρα δεν μπορώ να φέρω ούτε το βάτραχο. Πρέπει να σκεφτώ κάτι. Έχω ένα βιβλίο που έχω διαβάσει εντελώς και μπορώ να το τροποποιήσω λίγο. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Ας βάλουμε τον βάτραχο μέσα. Ωραία. Μπορώ να πάω στο σημείο ελέγχου. Εδώ είναι τα εισιτήριά μου. Μπορώ να περάσω? Αμέσως αφού περάσετε τη σάρωση. Φαίνεται καθαρό. Okay. Εντάξει, περάστε. Χαίρετε, ορίστε, περάστε. Να η θέση μου. Θα βάλω τις αποσκευές μου στο επάνω ράφι για να μην μπουν εμπόδια. Είμαστε έτοιμοι να απογειθούμε. Ωραία, δεν με πιάσανε. Πώς είσαι, πράσινο γλυκούλι μου? Ω, τι είναι αυτό? Πιανού είναι αυτό? Προσγειώθηκε στο κεφάλι μου. Βοήθεια. Γεια σας, ορίστε τα εισιτήριά μου. Πώς είσαι, πουλάκι, όλα καλά? Λυπάμαι, αλλά το πουλάκι δεν θα πετάξει πουθενά. Τουλάχιστον στο αεροπλάνο τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται. Το άκουσες, δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια. Έχω μια ιδέα. Έλα, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Γεια σας. Τα εισιτήριά σας. Φαίνεται ότι η σαύρα πήγε βόλτα. Κύριε, είστε καλά? Όλα είναι εντάξει, υπέροχα. Όχι, είναι ανυπόφορο, ζαργαλιέμαι. Τι συμβαίνει με αυτόν? Θα θυμήθηκε ένα αστείο. Έτσι είναι, Άλεξ. Είναι κάπως δύσκολο να το πιστέψω αυτό. Λοιπόν, δείξτε μου τι έχετε εκεί. Το ήξερα. Προσπάθεια μεταφοράς ζώου στο αεροπλάνο. Ω, δείτε τι είναι εκεί. Τρέχουμε γρήγορα. Τι που πήγαν? Δεν ξέρουμε. Τους έχασα. Γεια σας, εδώ είναι το εισιτήριό μου. Όλα καλά ή όχι? Χρυσό ψάρι? Όχι, τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται. Σας ζητώ να μου δώσετε το ψάρι, θα το προσέξω. Θα πρέπει να αποχωριστώ τον πίθωνά μου. Είναι τόσο ευαίσθητος. Έχω μια ιδέα. Κάντε στην άκρη, ορίστε τα χαρτιά μου. Επιτρέψτε με να επιβιβαστώ και γρήγορα. Τι είναι αυτό? Δεν επιτρέπονται ζώα στο αεροπλάνο. Όχι στη βάρδια μου. Οχ. Πώς τολμάτε? Σας παρακαλώ, περάστε, συγγνώμη. Να η θέση μου. Μου φαίνεται ή κάτι σφυρίζει κάτω από το αυτί μου. Όχι, ένα φίδι. Ένας ακίνδυνος πίθωνας.